Λοιπόν, κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ, ο αθλητικογράφος, δημοσιογράφος, τον γνωρίζετε όλοι, όχι μόνο στην περιοχή της Μεσσηνίας της Πελοποννήσου, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Από τα επιτεύγματά του, τα δημοσιογραφικά, αλλά και τα τηλεοπτικά, πρόκειται για τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Σωτήρη, καλώς ήρθες σήμερα στο ΚΙΣ. Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά που έρχομαι για δεύτερη φορά έτσι, στο ΚΙΣ FM. Και πραγματικά μένω πάντα εντυπωσιασμένος από το καταπληκτικό σας στούντιο και την φοβερή τεχνολογία που έχετε, έτσι. Νομίζω μόνο εσείς την έχετε. Ναι, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο καταπληκτικό του ραδιοφώνου. Να πούμε στους ακροατές ότι η συνέντευξη που ακούτε αυτή τη στιγμή από το διαδίκτυο αλλά και από τα FM θα έχετε δυνατότητα αργότερα να την παρακολουθήσετε και από τα social media με εικόνα. Λοιπόν, στο... Και από το Sport στο Νότο, έτσι. Και από το Sport στο Νότο, βέβαια. Ποιος είναι ο Σωτήρης Γεωργούτζος? Πολλοί κάνουν αυτή την ερώτηση. Είναι ο δημοσιογράφος, ο βραβευμένος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου? Είναι ένας τηλεοπτικός celebrity? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, αλλά τον έχουν μισήσει και πολύ μέσα από το μικρόφωνο που του δίνεται κατά καιρούς? Ποιος είναι ο Σωτήρης Γεωργούτζος? Τι είναι? Αυτό θέλω να μάθω εγώ. Είναι ερώτηση που θα σου έκανα και σε προσωπικό επίπεδο. Κοίταξε να δεις, όταν θυμάμαι, όταν ο αείμνηστος Θέμος Αναστασιάδης έτσι με είχε καλέσει πρώτη φορά στο Όλα με τη Δούκη Σατινομικού και τον Περί, όταν πήγα εκεί, πριν αρχίσει η εκπομπή, πιστεύανε ότι δεν είμαι εγώ έτσι. Γιατί με βλέπανε ήρεμο, με βλέπανε ευγενικό, χαμογελαστό κλπ. Και με είχαν συνηθίσει στην τηλεόραση, όπως είπες και εσύ, τα ξεσπάσματα, τα ποτήρια που σπάγανε, τις φωνές, τις απειλές, το βρίσιμο καμιά φορά. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ο Θέμος ότι με ρώταγε αν είσαι εσύ, που έχω στείλει για αναστοσία. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Η εκπομπή είναι σόου, έτσι. Η τηλεόραση είναι σόου. Η τηλεόραση θέλει υπερβολή. Η τηλεόραση θέλει θέαμα. Η τηλεόραση θέλει αψιμαχία, θέλει ένταση. Αυτός είναι ο Σωτήρης Γεωργούτζος, ο τηλεοπτικός. Έτσι, που... Οπότε, για να το διευκρινίσουμε λίγο, ο Σωτήρης ο Γεωργούτζος είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ εγώ τουλάχιστον. Επαγγελματίας που ζει από αυτή τη δουλειά. Επαγγελματίας που ζει από αυτή τη δουλειά, ναι. Με υποκριτικές ικανότητες. Έχω παίξει άλλωστε και τρία, ναι, επεισόδια στον Στέρα Ραχούλας. Ναι. Και θα έπαιζα κι άλλα, ναι, αλλά κουράστηκα. Γιατί πραγματικά είναι ήρωες ηθοποιοί. Ναι. Δεν άντεχα άλλο, ναι, να πηγαίνω ήλιο με ήλιο για ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι άλλος. Έχει πολλές εκφάνσεις ο Σωτήρης ο Γεωργούτζος. Έχει την δημοσιογραφική, έχει την, μάλλον την ραδιοφωνική, έχει την γραπτή στο site, παλιότερα στις εφημερίδες, στο Σπορ στο Νότο κλπ. Και έχει και την τηλεοπτική του έμφαση και έχει και τις περιγραφές που είναι άλλο ένα πράγμα που θέλει έμφαση, έτσι, που θέλει ένταση, που θέλει πάθος. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Γεωργούτζος, ο τηλεοπτικός και αν θέλεις και λίγο ο ραδιοφωνικός, είναι διαφορετικός από τον Σωτήρη Γεωργούτζο του Σπορ στο Νότο ή των υπόλοιπων εφημερίδων που έχει εργαστεί μέχρι τώρα. Ή του αυθεντικού δημοσιογράφου. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος δεν θέλει να του ξεφύγει τίποτα. Τίποτα. Η είδηση, πεθαίνω για την είδηση, σκοτώνω άνθρωπο, τη μάνα μου που λέμε τόσο εισαγωγικό για την είδηση. Mm-hmm. Πραγματικά, όπως είπες, έχω βραβευθεί από τον ΠΖΑΤ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχω σπουδάσει οικονομικά. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος όταν δεν είμαι σε συνθήκες μάχης και έντασης, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σωτήρης Γεωργούτζος, αυτό είπα και στο θέμα, αυτό κατάλαβε και ο ίδιος. Και μάλιστα θυμάμαι που ξεκίνησε την εκπομπή του. Φίλες και φίλοι, λέει, σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην ψυχραιμία, γι' αυτό έχουμε καλεσμένο το πιο ψύχραιμο τηλεπαρουσιαστή. Πραγματικά θεωρώ, μια δόθηκε ευκαιρία έμεσα, μια τεράστια απώλεια. Πραγματικά θεωρώ ότι το κενό του θέμα Αναστασιάδη δεν έχει αναπληρωθεί. Πολλοί προσπάθησαν με βιντεάκια πάλι, με εκείνα, με τα άλλα, να κάνουν την πεπατημένη και να τον μιμηθούν, αλλά δεν μπορούν, γιατί ο Θέμος ήταν ένας. Λοιπόν, φεύγεις από την Καλαμάτα, από τα Αρφαρά και περνάς. Το Αρφαρά. Και περνάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 18 χρονών. 18 χρονών από Πανελλήνιες. Πανελλήνιες, εντάξει, βέβαια. Ναι. Δεν ήμουν αθλητής να περάσω. Ναι. Ήθελες οικονομικά από μικρό? Όχι, δεν ήθελα τίποτα. Ναι. Ήθελα να φύγω από το χωριό μου. Να φύγω από την Καλαμάτα, να πάω να ζήσω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά κάτι διαφορετικό. Διάλεξα Θεσσαλονίκη γιατί ήμουν φαν του Γκάλι, του Γιαννάκη και του Άρη, του μεγάλου Άρη της αρχής δεκαετίας του 90, ο οποίος πραγματικά είχε. Όλοι θέλαμε να τον δούμε. Θυμάσαι, 10 παρατέταρτο κάθε μέρα, άδειαζε όλη η Ελλάδα για να δούμε τον Άρη στην Ευρώπη που έπαιζε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο κύπελλο πρωταθλητριών. Εκεί γι' αυτό πήγα. Αυτό ήταν ο λόγος που πήγα. Και να ζήσω τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Το έκανα και το έζησα καλύτερα μέσω από τα Σπορ του Βορρά, που μου δόθηκε ευκαιρία μετά από μια
ερωτική απογοήτευση, έτσι. Μια ερωτική απογοήτευση. Να ψάχνω μια διέξοδο. Πήγα σε ψυχολόγο. Δεν το έχω πει αυτό. Έτσι το λέω πρώτη φορά. Ναι. Πήγα σε ψυχολόγο και μου σύστησε εργασιοθεραπεία. Ερωτική απογοήτευση, ναι. Ως φοιτητής που ήσουν. Ως φοιτητής, ναι. Και... Μια έντονη σχέση, ναι, με μια κοπέλα, ναι, που καταγόταν και από εδώ. Λοιπόν, σου λέω πράγματα τρομερά αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Ναι. Και πραγματικά για να το ξεπεράσω, δεν ήθελα να το δεχτώ αυτό ότι σταμάτησα να είμαι μαζί της κλπ. Και πήγα σε ψυχολόγο και μου λέει ψυχολόγος, θα πας, μου λέει, να κάνεις εργασιοθεραπεία. Βρες κάτι που να σ' αρέσει. Οι φίλοι μου εκεί με όμικρον γιώτα, ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη εγώ, δεν ήθελα να καθίσω άλλο εκεί, γιατί μου θύμιζαν όλο αυτό το γεγονός. Μου βρήκανε, πήραν ένα ταξί, με βάλαν στο ταξί, χωρίς να ξέρω τίποτα, και με πήγαν σε μια εφημερίδα η οποία έψαχνε αθλητικούς συντάκτες για να μάθουν τη δουλειά. Τα σπορ, τα θρυλικά σπορ του Βορρά τότε, που πουλούσαν 110.000 φύλλα την ημέρα. Ήσουν φαν του αθλητισμού ως μαθητής λυκείου. Ήμουν φίλαθλος, ήμουνα... Ήσουν αθλητής μήπως. Έπαιζα βόλεϊ στον Αστέρα Αρφαρών, έπαιζα τερματοφύλακα στον Αστέρα Αρφαρών. Ναι. Στο χωριό μου, μου άρεσε τρομερά ο αθλητισμός, δεν ήμουνα κάτι το ιδιαίτερο. Ένας μέτριος τερματοφύλακας, ένας μέτριος... Τερματοφύλακας ήμουν καλός. Ένας μέτριος αθλητής βόλεϊ. Μάλιστα πήγα στο βόλεϊ, επειδή όλες οι κοπέλες πήγαιναν στο βόλεϊ τότε. Ναι, 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 την ομάδα. Ναι, το θυμάμαι και εγώ. Και, λοιπόν, και ήταν και ο Μεσσηνιακός στα μεγάλα του Ντουζένια, τότε στο βόλεϊ Α1, θυμίζω, τρομερή ομάδα, έτσι. Κουτουλέας, Λιακάκης, Ξεροβάσιλας, ήταν τρομερή ομάδα, έτσι. Και πήγα εκεί, βόλεϊ. Από το βόλεϊ μου αγάπησα τον αθλητισμό, τον αγαπούσα από μικρός, το ποδόσφαιρο, τη μαύρη θύελα κλπ. Και πήγα στην εφημερίδα. Και εκεί ξέχασα όλα, ξέχασα τη φίλη μου, την κοπελιά μου, ξέχασα τα πάντα και πορώθηκα πολύ με το ποδόσφαιρο, με τη δουλειά του αθλητικού συντάκτης. Την κοπέλα αυτή τη συναντάς σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Είσαστε φίλοι. Κατάλαβε το λάθος της κι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο εδώ στον Kiss. Λοιπόν, επιστρέψαμε αμέσως εδώ στον Kiss, την παρέα μας, για όσους από εσάς ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι ο αθλητικογράφος, ο Σωτήρης Γεωργούτζος. Σωτήρη, τελειώνεις λοιπόν με τις σπουδές σου και εκεί αρχίζεις και γράφεις, ναι, ως αρθρογραφής κυριολεκτικά σε δύο από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Βορείου Ελλάδος. Στα Sport Βορρά και στον Ελληνικό Βορρά. Τότε. Τα Sport Βορρά ήταν αθλητική και είχαν και τον Ελληνικό Βορρά ιστορική εφημερίδα, που ήταν το πολιτικό της τομέας που είχε και αθλητικά. Πριν δεν τελείωσα, δηλαδή με το που πήγα μετά από ένα χρόνο, ξεκίνησα εκεί. Για να βρω ένα ενδιαφέρον, όπως είπαμε, παραπάνω, γιατί, για προσωπικούς κυρίως λόγους. Εκεί που επορώθηκα, εκεί βρήκα αυτό που ήθελα. Με μικρές αμοιβές, θεωρώ. Δύο χρόνια χωρίς ούτε ένα ευρώ, να αλλάζω μόνος μου, να πηγαίνω σε 6 γήπεδα κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με δικά μου έξοδα, με λεωφορεία, να αλλάζω 3 λεωφορεία, να τελειώνω από τα γήπεδα 11 το βράδυ, στη Μίκρα, να πηγαίνω στο Sport Βορρά με τα πόδια, γιατί δεν είχε λεωφορείο, να με κυνηγάνε κάτι σκυλιά στους δρόμους εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί στη Μίκρα, στο αεροδρόμιο, σε κάτι λακκούβες να πέφτω μέσα με τα πόδια με νερά, τραγικά πράγματα. Όσο δυσκολία είχα, τόσο πορωνόμουν όμως. Τόσο πολύ μου άρεσε να πηγαίνω Δυτική Θεσσαλονίκη, Εύωσμο, να μην ξέρω καν τους δρόμους, Νάπολη, Σταυρούπολη, να γυρίζω, γιατί παίζαμε, έκανα μπάσκετ Α Εκασκενό που τότε, που ξεκινάγανε 9.30 το βράδυ τη Δευτέρα και τελειώνανε 11.30, 12.30 και δεν υπήρχε λεωφορείο να γυρίζω πίσω. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν τίποτα. Όταν μπορούσες, πηγαίναγες στην εφημερίδα, αν προλάβαινες τον προπονητή και δεν έχει κοιμηθεί, αν προλάβαινες τον υπάλληλο στο γυμναστήριο και δεν το έχει κλείσει, το φύλακα, να σου πει το φυλαγόνος. Τρομερά πράγματα έτσι, αλλά ωραία, όμορφα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και έτσι έμαθες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είχα και τη χαρά, έμαθα να έχω διευθυντή τον κύριο Δημήτρη Μπούζα, που ήταν από το Πετρίτσι Μεσσηνίας. Ναι. Δεν το ήξερα, ήταν από εδώ. Ναι. Ένα θρύλο για τη Βόρεια Ελλάδα. Να φανταστείς, άκουγα τους ταξιτζίδες στον δρόμο, πηγαίναν στο περίπτωτο και δεν έλεγαν δώσουμε ένα Sport Βορρά, πιάσε ένα Μπούζα, λέγανε. Ένα θρύλο, έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε ότι είμαι καλαματιανός, μ' άφησε να ψήνω με 2 χρόνια. Και μετά με φώναξε να με πληρώσει και πάλι ελάχιστα, όπως είπες, χρήματα, έτσι. Λίγα λεφτά. Εγώ δεν το πίστευα θα πάρω λεφτά από αυτό το πράγμα που έκανα με τόσο πάθος. Και σιγά-σιγά-σιγά με προώθησε μέχρι που ήρθε η στιγμή να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, να πάω στη Φαντάρος και μου είπε τότε, εάν θες να γυρίσεις πάλι στη Μεσσηνία και αγαπάς, φύγε από τη Βόρεια Ελλάδα, μου είπε. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, τότε ειδικά που δεν υπήρχε η γραμμή Καλαμάτα-Θεσσαλονίκη, ήταν σαν να πήγαινε στο εξωτερικό. Δηλαδή, όσοι Μεσσήνοι, αν δες το και μόνο σου, πήγαν στη Βόρεια Ελλάδα τότε, τα παιδιά τους έχασαν κάθε επαφή με τη Μεσσηνία και με την Καλαμάτα, με τον τόπο του, με τα χωριά τους. Ενώ οι Αθηναίοι πήγαιναν ερχόντουσαν. Στο εξωτερικό πήγαιναν ερχόντουσαν. Μπορούσαν να πάνε. Στη Βόρεια Ελλάδα όλοι χάθηκαν. Δηλαδή, είναι και άλλη νοοτροπία εκεί, μια άλλη Ελλάδα, όμορφη, αλλά δεν θέλει δεσμούς με τον Νότο πολλούς. Δεν έχει πολλούς δεσμούς.
Και τότε τον άκουσα και επειδή είχα μεγάλη αγάπη για την πόλη μου και το χωριό μου, για τους δικούς μου ανθρώπους, έφυγα. Πήρες το πτυχίο σου. Πήρα το και έφυγα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα φαντάρος. Το βασικό πράγμα. Δεν το είχα πάρει, μετά το πήρα το πτυχίο. Ναι. Κάτι μαθήματα όπως κάνουμε συνήθως για να παίρνουμε κανιά άδεια στο στρατό. Ναι. Και μου έκανε πρόταση τότε η Εφημερίδα Ελευθερία στην Καλαμάτα. Το αναγνωρίζω αυτό έτσι, μου έδωσε την ευκαιρία. Με το Γιάννη το Συνάπη που ήταν εκεί, μου έδωσε το χωριό μου από το πλατή δίπλα. Και με ήξερε τη δουλειά που έκανα και τα αθλητικά. Πήγα στην Ελευθερία, μετά πήγα στη Σημαία με τον κύριο Σταύρο τον Παπαδόπουλο που την πήρε. Που έκανε μια νέα προσπάθεια και εκείνα και αυτά και αυτά. Πήγα στη Σημαία, μετά πήγα στο Θάρρος. Μετά τη Σημαία. Πήγα στο Θάρρος με την κυρία Άντα Αποστολάκη και τον Δημήτρη Γιατράκο. Μετά μου έκανε πρόταση ο Νίκος Ομπελόγενης για τον Best. Μέσα από τον Τόνι του Μαυρέα που το πίστεψε αυτό. Τότε εντάξει, μου πάνε στο Θάρρος ή εκεί ή εδώ. Ας πούμε, εγώ προτίμησα την τηλεόραση γιατί ήξερα την έχω την τρελά εκεί. Και είπα στον Μπελόγενη τον Νίκο, άκουσε τον Νίκο, του λέω: εγώ δεν έχω ψώνιο να κάνω τηλεόραση. Νομίζω, λες ότι κάνω. Και ο Μαυρέας επιμέναν. Και η Γεωργία Ανακοστοπούλου, μας ακούει η Γεωργία και μου κάνει παράπονα γιατί δεν αναφέρω. Θα κάνω δύο εκπομπές, του λέω: δύο εκπομπές στην τηλεόραση. Εάν βγω στο δρόμο έξω, στην πλατεία Καλαμάτας και δεν την έχει δει κανένας. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Και λοιπά. Εντάξει, εντάξει, μου λέει ο Νίκος, θα γίνει χαμός, μου λέει. Και λοιπά. Πρώτη εκπομπή Μπιστικέας, δεύτερη εκπομπή Σταύρος Παπαδόπουλος. Πόλεμος. Έβγαινε έξω, χαμός εκεί. Στράτος Βουτσακέλης, μάλλον η πρώτη, κλπ. Και ξεκίνησε ένας χαμός να γίνεται 10 χρόνια σχεδόν στην τηλεόραση Best, στην Καλαμάτα. Ο απόλυτος χαμός, ο απόλυτος πανικός, μέχρι που ένα σημείο αισθάνθηκα ότι έκλεισε ο κύκλος μου και εκεί. Μετά από μια δεκαετία, χρειάστηκε να κάνω και εγχείρηση θυρεοειδή. Τότε έκοψα λίγο, με έκανε πρόταση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να πάμε στην Αθήνα να κάνουμε εκπομπές σαν ένθετο μέσα στο The Tonight Show κλπ. Το έκανα αυτού τρεις μήνες. Μετά μου κάνανε πρόταση από τον Αστέρα Ραχούλας να πάω να παίξω εκεί. Κουράστηκα και με τον Γρηγόρη πολλές ώρες, ξημερώματα, ελάχιστα λεφτά έως ανύπαρκτα, πολύ λίγα. Και για την Αθήνα δεν άντεχες εκεί. Εκεί τα λεφτά τα παίρνουν, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, 10 μεγάλα ονόματα, 15, που μεσουρανούν 20 χρόνια, 30. Και όχι όσα νομίζουμε όχι, ότι παίρνουν. Τότε παίρνανε όμως. Τότε παίρνανε, ναι. Και πριν 4-5 χρόνια ακόμα. Εγώ δεν το θεωρούσα λίγο, εντάξει, ότι αυτό δεν ήταν σωστό για μένα, για τη δουλειά που έκανα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το ένθετο που κάναμε στο Γρηγόρη. Πήγα Αστέρα Ραχούλας, εκεί τράβηξα τα ντερά μου, τα δεινά του αιώνα. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή, να σε διακόψω τώρα, ναι. Να σου πω για αυτό που λέμε για τα χρήματα που παίρνουν τα τεράστια ονόματα. Ναι. Είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Κώστα τον Καζάκο, τον τεράστιο Έλληνα ηθοποιό, ναι. Ο οποίος μου είχε πει, τον είχα ρωτήσει για τον ελληνικό κινηματογράφο τι χρήματα έπαιρναν τότε οι ηθοποιοί. Μου λέει, μην πάει το μυαλό σου ότι επειδή παίζονται ακόμα οι ταινίες και ήμασταν οι φίρμες οι μεγάλες, ναι. Και πέραμε τρελά λεφτά. Η μόνη ηθοποιός, μου λέει, η οποία είχε χολιγουντιανές αμοιβές ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Καμία σχέση με όλο, ναι. Το υπόλοιπα. Εδώ όμως παίρνουν οι τηλεαστέρες, οι μεγάλοι παίρνουν. Ας πούμε, ο Χατζηνικολάου θα πάρει, ο Αρναούτογλου θα πάρει, η Μενεγάκη θα πάρει, ο Θέμος έπαιρνε. Ας πούμε. Ήταν 5-5. Αυτοί συνεχίζουν όμως ακόμα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, Θοδωρή. Δεν σε αφήνουν να πεις. Δεν σε αφήνουν, αδερφέ. Εγώ είδα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή θα τα πω όλα. Και αν φανεί ότι λίγο ανεβαίνει, σπίτι σου. Εγώ το κατάλαβα και πριν με διώξουν, έφυγα μόνος μου. Ξέρεις ότι έχω συνεργαστεί και εγώ με μεγάλο κανάλι. Ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Να σου πω και κάτι και για σένα τώρα. Θες να μιλάει τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη συνέντευξη που έκανε στη Βούλα την Πατουλίδου. Έτσι. Πρώτη συνέντευξη. Όταν ήταν χρυσή Ολυμπιονίκη που δεν πλησιαζόταν. Και εκεί τότε την έβλεπα στο χωριό μου τη διαφήμιση, τη συνέντευξη αυτή. Και λέω: κοίτα, να και ένα, λέω, καλαματιανό μεσίνιο που παίρνει μεγάλα ονόματα. Αυτό ήθελα να κάνω και στην τηλεόραση εγώ. Αυτό έκανα. Αυτό κάνω και προς τον νότο, δηλαδή θέλω να βγάλω την εξωστρέφεια. Δεν θέλω εξωστρέφεια. Έτσι λοιπόν πήγα και εκεί στην Αθήνα, την έζησα την εμπειρία αυτή ένα-ενάμιση χρόνο σε full ρυθμό. Είδα όμως ότι είναι μεγάλη αδικία. Είδα ότι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις εκεί μέσα. Δεν μπορείς. Να σου πω και κάτι ακόμα τώρα. Δεν μπορεί τώρα να είναι η Δύση 70 χρονών, η Βανδύ 60 και να ασχολείται όλη η Ελλάδα 30 χρόνια με αυτές τις δύο γυναίκες. Δηλαδή είναι τραγικό ότι φιληθήκανε, ότι κάνανε, ότι αυτόσαν, ποιον γκόμενο έχει μία, ποιον έχει άλλη. Είναι δηλαδή 43 χρόνια με τα ίδια πρόσωπα. Δεν γίνεται ανανέωση, δεν το θέλουν οι ίδιοι, γιατί αυτοί έχουν και φίλους παραγωγούς, έχουν φίλους διευθυντές προγραμμάτων. Τι λέω, δεν μπαίνεις μέσα, σου λέω. Και στα αθλητικά. Καρπετόπουλος, Πανούτσος, καληνύχτα. Ιδιοκτήτες καναλιών. Δεν μπορείς να διεισδύσεις εκεί.
Κάποια αλλαγή πάει να γίνει με το Σαββίδι και το Όπεν στο ΠΑΟΚ, αλλά και εκείνη από τη Βόρεια Ελλάδα προς τα Νότια έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά σκέφτηκα αυτό. Λέω, δεν γίνεται, θα γυρίσω πίσω, θα ασχοληθώ με το σπορ στο Νότο για να βγάλω και λεφτά. Και όντως, από τη στιγμή που σταμάτησα να κάνω τηλεόραση, μέσω τηλεόρασης, και την κάνω μέσω του YouTube και μέσα του σπορ στο Νότο, αρχίζω να έχω έσοδα, αρχίζω να πηγαίνουμε καλά. Κάναμε και γραφεία ιδιόκτητα πλέον στο Αρφαρά και στούντιο δικό μας και σύντομα ξεκινάω εκπομπές στο YouTube εκεί. Γιατί έτσι έχω δικούς μου χορηγούς, έχω δικούς μου ανθρώπους που με στηρίζουν χρόνια και έχω κάποια έσοδα. Και μέσω του YouTube έχουν, και του ίντερνετ και έχουν σπάσει τα σύνορα πλέον. Εγώ έγινα γνωστός από πού έγινα. Δεν έγινα μόνο από την τηλεόραση. Έγινα από τα βίντεο που παίζαν στο YouTube. Τα οποία είχαν χιλιάδες. Ναι, χιλιάδες και εκατομμύρια views. Που έχουν ακόμα και ακόμα πάμε πάρα πολύ καλά και αρχίζουμε πάλι να μας αγαπάνε και να μας εμπιστεύονται, ας πούμε. Φυσικά το αναγνωρίζω το best. Φυσικά το αγαπάω το best και μπορεί να το ξανακάνω κάτι. Και μέσω την εκπομπή μου να τη βγάλω και σε μια τηλεόραση ταυτόχρονα. Παράλληλα. Τον Νίκο τον Μπελόγιανγκ δεν τον ξεχνώ που με βοήθησε. Και πλέον μαζί και με αυτούς και μόνος μου κάνω κάτι καινούριο. Απλά ο συγκεκριμένος τρόπος αθλητικής δημοσιογραφίας ή υποκριτικής που δοκίμασε στην Αθήνα δεν είχε χρήματα. Όχι, όχι, μέσα έμπαινα. Έμπαινα μέσα. Χρήματα. Δεν τηρήθηκαν κάποιες συμφωνίες. Δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα και συγκεκριμένα που μου είχαν συμφωνήσει. Χρήματα. Δεν τα πήρα αυτά τα λεφτά ποτέ μου. Και αυτό με πίκρανε πάρα πολύ και πάνω στο πικ θα έλεγα. Και μπορεί να σου είπαν και κάποιοι, δεν φτάνει που σε βγάζουμε πανελλαδικά. Και πάνω στο πικ της δημοσιότητας, της επιτυχίας, θα το κόψα μαχαίρι. Και λέω θα κάνω κάτι δικό μου. Λοιπόν, και αν θα κάνω πάλι στην Αθήνα εκπομπή ή με καλέσουν, θέλω χρήματα για να το κάνω αυτό. Δεν το κάνω τσάμπα, γιατί οι εργατοώρες μας είναι πολύτιμες πλέον και δεν μας περισσεύει. Είναι δύσκολη ζωή, έτσι. Είναι δύσκολη πραγματικότητα, έτσι. Και αυτό το έκανα, το σταμάτησα και δεν το μετάνιωσα. Πραγματικά, πολλοί με έχουν χάσει στον δρόμο, μου λένε, ειδικά στην επαρχία. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω, δεν σε κάνω στην τηλεόραση, αλλά τι να το κάνω, έτσι. Ο Walter Berry έπαιζε μπάσκετ στον Άρη, τέλος δεκαετίας του 90, αρχές δεκαετίας του 90, και ξαφνικά φεύγει. Και μου λέει στο Σπορτ Βορρά στον Μπούζα, πήγαινε στο αεροδρόμιο, μου λέει, Σωτήρ, ποιος θα πάει 11.30 το βράδυ, φεύγει ο Μπέρι. Άλλοι λένε τον Τάρπλε. Εγώ πιστεύω ήταν ο Μπέρι αυτός, γιατί εγώ είχα πάει τότε. Δεν πιστεύω να μην θυμάμαι. Λοιπόν, και του λέμε, το ρωτάω εγώ και ένας δημοσιογράφος στα Σπορτ Βορρά, είμαστε δύο μόνοι μας, γιατί έφυγες. Και λέει, no pay, no play. Από τότε το πιστεύω και το έχω αξίωμα αυτό. No pay, no play. Τέλος. Μάλιστα. Αρκετά. Μάλιστα. Με μια τόσο. Μεγάλη καριέρα, γιατί έχεις μια μεγάλη καριέρα. Πολλά δεν χρόνια. Είναι. Και στις μεταδόσεις και στα ραδιόφωνα. Και δεν είναι μόνο το σπόρο στον Νότο, δεν είναι μόνο ένα site το οποίο προβάλλει την τοπική. Όχι, όχι, κάναμε στροφή εδώ και τρία χρόνια. Την τοπική επικαιρότητα. Πανελλήνια. Πολύ επίκεντρο τη Μαυρή Θεία. Ναι, πολύ γρήγορα, με αστραπιές, με ταχύτητα, με μεγάλη ταχύτητα. Μαθαίνεις οποιοδήποτε αποτέλεσμα θέλεις και σε οποιοδήποτε άθλημα. Ναι, ναι, και από τότε άρχισαν να μας εμπιστεύονται και στοιχηματικές εταιρείες. Τη στροφή που κάναμε αυτή, έτσι, κατάλαβες. Έχουμε έσοδα από το στοίχημα, από εταιρείες που διαφημίζονται σε εμάς μέσω του στοιχήματος. Νόμιμες φυσικά, γιατί όλα είναι με τιμολόγια και αποδείξεις. Έχουμε. Η Google μας δίνει αρκετά χρήματα και το YouTube μέσω των βίντεων και των σελίδων μας πάνε καλά. Και έχουμε έσοδα και προχωράμε και συνεχίζουμε την πορεία μας, έτσι. Και κάνεις και κάποιες μεταδόσεις αγώνων. Αγώνων συνεχίζω για να μην χανόμαστε. Έτσι, κυρίως της Καλαμάτας. Παιχνίδια πάω και τα κάνω και ραδιοφωνικά και μέσω του. Προχωρήσαμε και εκεί. Τα κάνω μέσω του Messenger, κατευθείαν στο YouTube και στο site, από το Sports στο Νότο. Και αυτό πάνε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και έχουμε και μια συνεργασία και με τη Λίγκα και μεταδίδω αγώνες της Καλαμάτας όταν αυτά δεν θα δείχνονται από την ΕΡΤ 3, ας πούμε, κλπ. Μάλιστα. Έχεις περάσει και από την ΕΡΤ. Έχω περάσει και από την ΕΡΤ 2 χρόνια. Πολύ χαμηλές αμοιβές και πολύ χαμηλές και εκεί. Έτσι. Ήταν τραγικό και εκεί τα χρήματα που έπαιρνα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ έπαιρνα πολύ λίγα λεφτά. Πολύ κουραστικό και αυτό, αλλά το χάρηκα και το έκανα. Και έμεινα μετά περίπου 8 χρόνια ανταποκριτής της Era Sport αμυστή. Και εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Το έκανα για την αγάπη μου, για την Μαύρη Θεία, αλλά γιατί πήγαινα στην Τρίπολη, πήγαινα στη Ζάκυνθο. Να σε ρωτήσω κάτι, Σωτηρίδη, είμαστε και συνάδελφοι. Όλα αυτά τα παιδιά που τελειώνουν αυτά τα πανεπιστήμια ΜΜΕ, αλλά και τις ιδιωτικές σχολές του Αντένα και πολλές άλλες, το εργαστήρι, πού θα βρουν δουλειά πουθενά. Από τη στιγμή που είναι τόσο παγιωμένη πουθενά. Η κατάσταση. Η μόνη ελπίδα να φτιάξουν ένα site δικό τους και να αρχίσουν να κάνουν κάτι το ξεχωριστό όμως. Να έχουν κάτι να δώσουν στον κόσμο. Έτσι.
Μπαίνω στο Kiss και ακούω ξένη υπέροχη μουσική. Ακούω εσένα που ξέρω ποιος είσαι και σε ακούω. Πώς θα μπει ο άλλος στο site να τους δει και να τους διαβάσει, εάν δεν κάνουν κάτι το διαφορετικό? Δυστυχώς οι σχολές αυτές είναι για να τους παίρνουν τα λεφτά οι περισσότερες, έτσι, να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να βγάζουν άνεργους δημοσιογράφους που δεν ξέρουν τι να κάνουν μετά και πάνε να γίνουν σερβιτόροι ή σερβιτόρες. Δεν είναι κακό, αλλά αυτό κάνουν. Γνωρίζουν τα παιδιά εκεί τους επώνυμους τηλεπαρουσιαστές, περσόνες. Πάνε και εκθαμπώνονται. Τρελαίνονται, μετά εκεί τους χρησιμοποιούν και τους παρατάνε όταν τελειώνουν μετά και είναι χιλιάδες νέα κορίτσια και παιδιά που τα έχουν τελειώσει σχολή δημοσιογραφίας και το μόνο που είναι να βγάλουν μαζί τους μια φωτογραφία, τη βάλουν στο Facebook και στο Instagram κλπ. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται, είναι μεγάλο λάθος. Καλά κάνει τώρα η Κεραμαίος που πάει και τους δίνει μια στροφή να τους κόψει, δηλαδή από παντού, τουλάχιστον το δημόσιο σχολεία, να πάνε σε τέχνες, να πάνε σε σχολές, να μάθε τέχνη και άστινε, να μάθουν κάτι, να ακολουθήσουν τη ζωή τους που θα τους φέρει έσοδα. Στο Κολωνάκι και στην Αθήνα το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεις υδραυλικό, να βρεις ηλεκτρολόγο, να βρεις έναν άνθρωπο να σου φτιάξει την τηλεόραση, να σου φτιάξει κάτι. Θησαυρίζουν τα παιδιά αυτά που κινούνται προς τα επαγγέλματα και τις τέχνες. Πρέπει και στην Ελλάδα να αλλάξει ροή. Να γίνουν φυσικοθεραπευτές, να γίνουν κομμωτές, κομμώτριες, να πάνε στο επάγγελμα πλέον και να φύγουν από το lifestyle και από την επιστήμη, την οικονομολογία, την από εδώ, την από εκεί, που του είναι μετά ένα πράγμα άχρηστο. Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά που τελειώνουν αυτές τις σχολές στην Αθήνα δεν προτιμούν σε καμία περίπτωση την επαρχία, γιατί και ένα ραδιόφωνο όπως το δικό μας εδώ, αλλά και, και τα τηλεοπτικά κανάλια. Θέλουν να ζήσουν το lifestyle πιο πολύ. Θέλουν να ζήσουν τη δημοσιότητα. Δεν θέλουν να μάθουν δουλειά. Ναι. Αν μπορούσαν αυτό που σου είπα να το κάνουν. Το Κολωνάκι, τα Βόρεια Προάστια. Τα Βόρεια Προάστια και το lifestyle. Και τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Και κάτι χειρότερο ακόμα που δεν θέλω να το πω τώρα. Έτσι, το βλέπω και το. Και... έχω σοκαριστεί. Δηλαδή και αυτό το βλέπω στην Αθήνα. Ναι. Που πάνε τα κορίτσια κυρίως και αντί να σπουδάσουν, κάνουν άλλες δουλειές στην Αθήνα. Τραγικό, έτσι. Που δεν το ξέρει η μάνα τους και ο πατέρα τους. Τι κάνει η κόρη μου στην Αθήνα, σπουδάζει, είναι σε μια σχολή τάδε και η κοπέλα κάνει βίζιτες. Έτσι. Τραγικό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα. Σε σόκαρα λίγο. Ναι, όχι με σόκαρες. Τα ξέρεις καθόλου. Αλλά να πω αλήθειες, έτσι. Ναι, αλήθειες. Είχα και καιρό να μιλήσω. Ναι, όχι. Ήθελα να πω αλήθειες. Εδώ ήρθαμε να πούμε αλήθειες. Να φύγουμε λίγο από τη καριέρα σου και να μας μιλήσεις για τον εαυτό σου, με τη ζωή σου. Εσύ τι κάνεις? Έχεις στόχο να προχωρήσεις σε οικογένεια αργότερα? Όχι, να... όχι, δεν το θέλω. Ναι. Πραγματικά, μπορεί, μου λένε στο μέλλον να το μετανιώσω. Αλλά επειδή είμαι τόσο γεμάτος με αυτό που κάνω στη δουλειά μου και επειδή δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, στην παρούσα φάση. Θέλω να ασχολούμαι με τους γονείς μου, θέλω να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, με την οικογένειά μου, αυτή που έχω μέχρι τιμής και με την προσωπική μου ζωή, όχι σε επίσημο επίπεδο όμως. Δεν το θέλω αυτό. Ποτέ δεν το ήθελα. Επί της ουσίας. Πάντα ήθελα να έχω μία σχέση, κάποιες σχέσεις ερωτικές, συναισθηματικές, αλλά όχι να το κάνω επίσημο. Δεν μπορώ τη δέσμευση, θέλω να είμαι μόνος μου τις ώρες που θέλω εγώ. Πολλές ώρες. Εγώ θα σου κάνω μία άλλη ερώτηση όμως. Κάποια στιγμή όλοι μεγαλώνουμε, αυτό έτσι το δεν είναι? Ναι. Κάποια στιγμή φτάνουμε σε μία ηλικία που έχουμε πάρει και σύνταξη, δεν έχουμε διάθεση να δουλέψουμε, δεν έχουμε την ενέργεια αυτή, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι και εξωστρεφής, αλλά και με τεράστια ενέργεια σε καθημερινή βάση και όλο το 24ωρο. Βλέπω ότι κινείσαι παντού, θα φύγεις, θα πας Αθήνα, θα γυρίσεις, θα πας Βόρειο Ελλάδα, δηλαδή δεν στέκεσαι. Κάποια στιγμή όμως όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν και κάνουν fade out. Εκεί δεν θα σε ενοχλήσει. Ίσως στενοχωρηθώ τότε. Δεν θα σε ενοχλήσει, αλλά πιστεύω, η μοναξιά. Θέλω μέχρι να πεθάνω να είμαι μάχημος. Όσο μπορώ. Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θέλω να πεθάνω μάχημος. Θέλω να είμαι μάχημος μέχρι τα γεράματά μου, μέχρι τη ζωή μου όλη. Και να έχω πάντα ενδιαφέρον πάνω σε αυτή τη δουλειά. Έχω τέτοιο έρωτα με αυτό που κάνω, που δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, έτσι. Ένας φίλος μου είχε έρθει στο στούντιο να μας φτιάξει κάτι ο Ανέστης, στο Αρφαρά, και τον φώναξα για μια τεράστια λεπτομέρεια, ας πούμε, κλπ. Και με κοιτάει και μου λέει, είπε μια μεγάλη κουβέντα ο Ανέστης, ο Μπαράι, έτσι, και μου λέει, μόνο να γράφεις ξέρεις. Κάνεις. Εννοούσε τη δουλειά αυτή που κάνω, έτσι. Τίποτε άλλο. Μου λείπουνε, δεν γνωρίζω βασικές λεπτομέρειες πραγμάτων άλλων. Αλλά είμαι τόσο γεμάτος με αυτό που κάνω,
που πραγματικά δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτήν την ερώτηση, γιατί διαπιστώνω και μέσα από τα social media ότι είσαι πολύ συμπαθής στο γυναικείο φύλο. Δηλαδή, αυτό δεν σε έχει κάνει να σκεφτείς και να πεις «ΟΚ». Okay. Αλλά επειδή ίσως είμαι πολύ συμπαθής, αυτό μου έχει κάνει και κακό, έτσι, γιατί δεν μπορώ να επιλέξω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα πράγμα. Και μας έχουν κάνει μεγάλο κακό και τα social media, που έχουμε πολλά ερεθίσματα και συνεχόμενα και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί το μυαλό σου σε κάτι. Δηλαδή, έχω ζήσει στη ζωή μου δύο μεγάλους έρωτες, πολύ μεγάλους, μπορεί και τρεις. Ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη. Που... Και ο άλλος πάλι στην Αθήνα, πάλι με κοπέλα που ήταν από εδώ. Mm-hmm. Και όλοι οι ερωτές μου είχαν βάσει στη Μεσσηνία, ακόμα και στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να ερωτευτώ πάλι, αισθάνομαι ότι έκλεισα. Δεν έχω συνέστημα πλέον ερωτικό, συνέστημα έρωτα. Έχω μόνο τα υπόλοιπες εκφάνσεις της ερωτικής ζωής, έτσι. Δεν μπορώ πλέον να δεσμευτώ. Δεν το θέλω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο εδώ στον ΚΙΣ, στην παρέα μας, ο αθλητικογράφος, δημοσιογράφος, και εγώ θα το επαναλάβω αυτό, και λίγο διάσημος, αν όχι πολύ διάσημος, ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Ερχόμαστε πάλι σε λίγο εδώ στον ΚΙΣ κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. Είναι ακριβώς 4 λεπτά μετά τις 2. Θοδωρής Σαραντόπουλος εδώ στον ΚΙΣ παρέα για περίπου 20 λεπτά ακόμα με τον Σωτήρη Γεωργούτσο. Λοιπόν, Σωτήρη, είπαμε, μας μίλησες έτσι πολύ ελεύθερα και ειλικρινά και για την προσωπική σου ζωή. Εγώ σου εύχομαι πάντως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Ένα κλικ είναι αυτό. Ένα κλικ. Η δημοσιότητα, γιατί σίγουρα υπήρχε δημοσιότητα και υπάρχει ακόμα στο πρόσωπό σου. Αυτό σε βοήθησε ή υπήρχαν και αρνητικά στοιχεία τα οποία... Σε μένα η δημοσιότητα μου ήρθε σιγά σιγά, οπότε δεν με βάρεσε στο κεφάλι. Ξεκίνησε από την πετραδάκι. Ξεκίνησε από τοπικά, από το Best, ήρθε μετά περιφερειακά πάλι από την τηλεόραση Best, μετά ήρθε τα αθηναϊκά κανάλια, εκπομπές, οπότε μου ήρθε φυσιολογικά, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο όμως αυτό να το διαχειριστείς, άμα σου ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία. Εμένα μου ήρθε μετά τα 35 μου, οπότε είχα τις βάσεις να μπορέσω να το διαχειριστώ, έτσι. Μετά είχαμε και άλλα θέματα, τα οποία και πάλι τα χειρίστηκα σωστά, με τον κορονοϊό, με όλα αυτά, που ήμουν ο πρώτος έτσι γνωστός, που, από τους πρώτους, και ο πρώτος ίσως μεσήνιος, έτσι, και στην Πελοπόννησο τότε να είχαμε 5-6 περιπτώσεις, 4-5, που ήρθε ο κορονοϊός. Μετά εκεί είχα ένα άλλο είδου τύπου δημοσιότητας, το οποίο έπρεπε να το διαχειριστώ. Με πέραν τηλεοράσεις από όλη την Ελλάδα, ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο, να τους πω πώς νιώθω τώρα, πώς το αντιμετωπίζω. Εκεί πιστεύω ότι συνέβαλα θετικά στο ότι να πάρει ο κόσμος τα σωστά μηνύματα από τον κορονοϊό. Δεν δίστασα πάλι από τους πρώτους να έρθει κάμερα και μέσα στο νοσοκομείο, έτσι, μέσα στο που ήμουν σε τραγική κατάσταση, μείον 20 κιλά, μείον να έχω να ξυριστώ ένα μήνα. Όταν μάλιστα πήγα και είδα την εικόνα μου στον καθρέφτη στο νοσοκομείο, τα χάσα στην τουαλέτα πρώτα όταν κατάφερα να σηκωθώ. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασα να βγω και να μιλήσω και να πω στον κόσμο τι πρέπει να κάνει και να προσέχει, πριν 2 χρόνια, έτσι, σχεδόν. Ναι, και έχουμε ακόμα κορονοϊό. Έχουμε ακόμα και δυστυχώς δεν σταματάει το φαινόμενο. Ναι. Τώρα ακούγεται μια άλλη μετάλλαξη που έρχεται από την Αφρική. Ναι. Δεν ξέρω αν τα εμβόλια θα είναι η λύση, αν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η επιστήμη σίγουρα είναι η λύση όμως. Σιγά σιγά πιστεύω και τα εμβόλια θα μεταλλάσσονται προς κάτι καλύτερο και αυτά, να χτυπάνε και τις μεταλλάξεις, να μπορούν να προλάβουν τα πάντα. Τώρα πριν έρθω εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ, διάβασα κάτι στο ίντερνετ ότι στην Πορτογαλία, για να μπεις μέσα σε ένα μαγαζί, δεν ζητούν μόνο να είσαι εμβολιασμένος, ζητούν και rapid test αρνητικό ημερήσιο. Γι' αυτό και η Πορτογαλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε επιτυχία, με ποσοστό εμβολιασμού κοντά στο 90% και με νεκρούς και η Ισπανία. Άκουσα ότι με 55 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 6 και 7 νεκρούς την ημέρα. Και η Νορβηγία πάει πολύ καλά. Υπάρχουν λύσεις. Πρέπει και εδώ το κράτος να πάρει το θάρρος, να μπορέσει να συγκρουστεί και με κοινωνικές ομάδες που αρνούνται τον εμβολιασμό. Ναι, για αυτές τις ομάδες ήθελα να μου μιλήσει. Και ειδικά πάνω απ' όλα η Εκκλησία, η οποία δεν δείχνει να βάζει μυαλό, δεν δείχνει να καταλαβαίνει. Εξαιρώ την Εκκλησία στη Μεσσηνία, γιατί εδώ
Μητροπολίτης είναι προοδευτικός άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που έχει σκοπό, που πιστεύεται ότι κάποτε θα γίνει και αρχιεπίσκοπος και θα είναι καλό αυτό για τη χώρα. Και γι' αυτό βλέπω στις εκκλησίες της Μεσσηνίας να υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Υπάρχουν όμως κάποιες περιφερειακές εκκλησίες, οι οποίες... Πρέπει λοιπόν και η κυβέρνηση να δει την εκκλησία ως ένα ακόμα κλειστό χώρο που πρέπει να έχει εμβολιαστεί για να μπει μέσα. Αν πάψει να το κάνει το διαχωρισμό αυτό, δεν θα πάμε καλά και στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα και δυστυχώς σε πρώτη φάση πρέπει να την πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι. Γιατί σε λίγο θα πάμε σε lockdown, έτσι, το οποίο θα είναι καταστροφή και για μας και για την οικονομία και για όλο τον κόσμο. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα πάμε σε lockdown? Θα πάμε έτσι πως πάμε. Όταν βλέπεις ότι θα περάσουμε τις 10.000 κρούσματα, θα πάμε σε lockdown. Σε πρώτη φάση όμως πρέπει να πάμε σε lockdown ανεμβολίαστων. Για να, ναι, να δούμε αν θα χρειαστεί να πάμε και σε καθολικό lockdown στη συνέχεια. Ναι. Εσύ τι θα έλεγες στους ανεμβολίαστους, ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις δει το θάνατο να περνάει από δίπλα σου λόγω του κορονοϊού, έτσι δεν είναι? Βέβαια, εγώ παραλίγο να νοσηλευτώ στην μονάδα εντατικής θεραπείας, πήγα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας, που ήταν ο προθάλαμος της εντατικής, είδα ανθρώπους δίπλα μου να πεθαίνουν από κορονοϊό και συμπατριώτες μας εδώ από τη Μεσσήνη κλπ. Τα είδα όλα. Όποιος το αρνείται αυτό, έχει άγρια μεσάνυχτα. Δυστυχώς εδώ έχει κάνει κακό το ίντερνετ. Έκανε κακό το ίντερνετ. Άρχισαν να δημιουργούνται αντιρρησίες κορονοϊού, αντιρρησίες εμβολέων, μέχρι και αντιρρησίες απογραφής έχουμε πλέον. Ο κάθε άσχετος και βλάκας, θα έλεγα, βγαίνει και μιλάει και λέει πράγματα και παρασύρει δυστυχώς και άλλο κόσμο στο λάθος και στο θάνατο. Βλέπουμε όποτε γίνονται διαδηλώσεις αντιρρησίων του κορονοϊού και να βγαίνουν με κάτι σημαίες, με κάτι σταυρούς, με κάτι πλακάτ που μας θυμίζουν πραγματικά σε γραφικές καταστάσεις και εικόνες. Η μόνη λύση είναι το κράτος να γίνει πιο αυστηρό και να μην υπολογίζει το πολιτικό κόστος η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Μήπως, λέω τώρα εγώ, η κυβέρνηση δεν έχει διαχειριστεί σωστά το πώς μπορεί να πει σε έναν απλό πολίτη να κάνει το εμβόλιο? Όχι, δεν το έχει διαχειριστεί σωστά. Έχει περάσει λάθος μηνύματα. Προσπάθησε στην αρχή με λίστες πέτσα, όπως λέγαμε, να επηρεάσει τις καταστάσεις. Βλέπαμε μέχρι και το Μένιο το Φουρτιώτη, πώς το λένε, Φουρτιώτη, να παίρνει αυτόν, ναι, τον αστείο άνθρωπο, ναι, να παίρνει χρήματα και πολλά πακτολόχρημάτων. Και έτσι λοιπόν προσπάθησε να τον προστατεύει και η κυβέρνηση. Με ψηφοθυράκια, με ψηφοθυρία βέβαια, να προσπαθεί να κάνει αυτό το γεγονός και να εξαγοράσει εντός εισαγωγικών διάφορους. Λοιπόν, λάθος της κυβέρνησης, το πληρώνει τώρα. Πρέπει να βρει ένα τρόπο διαφορετικό που να μπορέσει να προσεγγίσει τον κόσμο. Και επειδή δεν μπορεί να το βρει, νομίζω ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα είναι η μόνη λύση. Και μιας και αναφερθήκαμε για την κυβέρνηση, η σχέση με την πολιτική ποια είναι? Κοίταξε να δεις, πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, πολύ μικρός, μου άρεσε η πολιτική. Ήμουνα και πρόεδρος στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, στο χωριό μου και στην Καλαστραφαρά. Ασχολήθηκα και στα φοιτητικά μου χρόνια με τους νέους ορίζοντες, με την πολιτική άνοιξη τότε του Αντώνη του Σαμαρά και λοιπά, γιατί ήθελα να αλλάξει η Ελλάδα, ήθελα ένα καινούριο κόμμα και επειδή ήμουνα στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα, μου άρεσε που αυτός που το πήγε να το επιχειρήσει αυτό είναι συμπατριώτης μου και μεσήνιος. Από εκεί και πέρα, όταν ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία, σταμάτησα να ασχολούμαι με την πολιτική. Ο χώρος που θα εκφραστώ και θα πω αυτά που θέλω μου δίδεται μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από το χώρο αυτό. Και μέσα από την πένα σου. Και μέσα από την πένα μου. Οπότε δεν έχω θέμα πλέον με την. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική. Και λέω τώρα εγώ, η εμπλοκή σου με τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των, ναι, Αθηνών, αλλά και με την αθλητική δημοσιογραφία, σου απέδειξε μήπως ότι η πολιτική τελικά είναι και αυτή ένα θεατρικό έργο? Βεβαίως, ακριβώς ένα τέτοιο πράγμα. Είναι ελάχιστοι οι πολιτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό του κόσμου, κοιτάνε κυρίως το καλό το δικό τους. Πιστεύω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει ένα νέο, πραγματικά καινούριο πολιτικό κόμμα, ένα κόμμα που θα εκφράζει πραγματικά τον πόνο του, τη δυστυχία του, τα προβλήματά του και θα δίνει ένα αναπτυξιακό όραμα για την πατρίδα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει και θα δημιουργηθεί, ευχαρίστως και εγώ να ασχοληθώ αν έχω χρόνο, γιατί δυστυχώς τώρα δεν έχω χρόνο. Ούτε για την προσωπική μου ζωή, ούτε για τίποτε άλλο. Όλη μου η μέρα είναι η δουλειά.
Τότε όμως θα ήθελα να ζήσει ο κόσμος κάτι καινούριο. Και ειδικά τα νέα παιδιά, η νέα γενιά με τους οποίους έχω απίστευτη σχέση και επαφή, ζητούν αυτό, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Για να επιστρέψει και ο κόσμος στην πολιτική και όχι το συμφέρον και η πελατεία. Υπάρχει κάποιος πολιτικός, ας πούμε, που εσύ που συμπαθείς ή πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει αυτές τις αλλαγές στη χώρα? Κοίταξε να δεις, εγώ πίστευα πολύ στον Αντώνη τον Σαμαρά, κυρίως ως πατριώτη, ως μεσήνιο, τότε που τα βλέπα έτσι τα πράγματα. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει η πολιτική άνοιξη, γιατί υπήρχαν τα μεγάλα κόμματα τότε, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Αντώνης ο Σαμαράς μετά προσπάθησε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, γύρισε πίσω στο Μανδρί που είχε πει και ο Αβέροφ, να αλλάξει κάτι. Κάθισε 2,5 χρόνια, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι ως πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ καλός σαν πρωθυπουργός. Προσπάθησε να αλλάξει μερικά πράγματα, όμως έπεσε σε σκοπέλους και αυτός, έπεσε στο Μητσοτακέικο, που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ελέγχει τα πάντα. Και μετά δόθηκε ευκαιρία στον Τσίπρα να αλλάξει κάτι. Ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός στη χώρα είχε 4,5-5 χρόνια και αυτός να αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν μπόρεσε να τολμήσει, δεν κατάφερε. Οι δομές πίσω ήταν δεκαετιών που είχε να αντιμετωπίσει. Δεν τα κατάφερε ούτε ο Τσίπρας. Και βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος τώρα γύρισε πάλι στην πεπατημένη, στη γνωστή συνταγή, στους Καραμαλίδες, στους Μητσοτάκηδες και στους Παπανδρέου τώρα. Ναι. Γυρίζουμε ξανά. Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει ελπίδα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Είναι 5 οικογένειες οι οποίες ελέγχουν τα πάντα και στην πολιτική. Έτσι. Λοιπόν, τη μόνη ελπίδα είναι στην ψήφο του απλού λαού. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι με τη ψήφο τη δική του μπορεί να αλλάξει η χώρα, θα το κάνει. Ή να γίνουμε εμείς μέλη ενός μεγάλου κόμματος. Ένα μεγάλο κόμμα. Ναι. Να γίνουμε εμείς, λέω. Να γίνουμε, ναι, να γραφτούμε σε ένα μεγάλο κόμμα και να έχουμε. Να το αλλάξουμε μέσα από εκεί, που είναι πολύ δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, ποδόσφαιρο τώρα. Ποια ομάδα υποστηρίζεις εσύ σαν απλός φιλαθλός εκτός από την Καλαμάτα? Μόνο την Καλαμάτα υποστηρίζω και τον Αστέρα Φαρών, το χωριό μου, και έχω και στο εξωτερικό τη Λίβερπουλ που αγαπάω πάρα πολύ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει κάθε Έλληνας να αγαπάει την ομάδα της περιοχής του και της πόλης του. Όπως γίνεται στο εξωτερικό, βλέπουμε ομάδες Δέλτα Εθνικής στην Αγγλία να έχουν γήπεδα με 30.000 φιλάθλους και να είναι γεμάτα. Θεωρώ απαράδεκτο εγώ να είμαι από την Καλαμάτα και να δηλώνω Ολυμπιακός, να δηλώνω ΑΕΚ, να δηλώνω ΠΑΟΚ, να δηλώνω Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Καλαματιανός πρέπει να είναι μαύρη θύελα, ο Πυριώτης να είναι πανηλιακός, ο Σπαρτιάτης να είναι ΑΕΣ Σπάρτη, ας πούμε, που δεν υπάρχει τώρα, θα γίνει σιγά σιγά ξανά, ή Αστέρας Βλαχιώτη, ο Πατρινός Παναχαϊκή και ο Θεσσαλονικέας, ο Πας Γιάννενα στα Γιάννενα, ο Ηρακλειώτης Όφη και ο Θεσσαλονικέας. Πώς έχω εγώ την εντύπωση ότι είσαι λίγο φίλο Ολυμπιακός? Ναι, υπάρχει αυτό, ξέρεις γιατί? Ναι. Επειδή εγώ μπορώ να πάω στο γήπεδο μόνο Τετάρτη, γιατί Σαββατοκύριακα έχουμε πολλή δουλειά με τη Μαύρη Θύελλα και με την Football League και λοιπά και τη Super League 2 τώρα. Λοιπόν, μπορώ να πάω Τετάρτη. Τετάρτη παίζει Ευρώπη μόνο Ολυμπιακός. Και με βλέπουν πολλές φορές στο Καραϊσκάκι, που είμαι φίλος και με τον Κώστα Καραπαπά, έτσι, που δουλεύα μαζί στη σημαία 2 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα. Έχει περάσει αυτή η εντύπωση. Πήγα και στο εξωτερικό γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε. Δεν έχει παίξει άλλη ομάδα. Όμως θα με δει σύντομα και στην Αγία Σοφιά, στην ΑΕΚ που θα φτιάξει το γήπεδο. Θα με δει σύντομα και στον Παναθηναϊκό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Αρκεί να παίξουν αυτές τις ομάδες Τετάρτη και Πέμπτη στην Ευρώπη ή Τρίτη, που μπορώ εγώ να φύγω και να πάω να δω κάποιο παιχνίδι ή να δουλέψω εκεί. Λοιπόν, αυτή η εντύπωση επικρατεί και θα την αλλάξω σιγά σιγά. Μπάσκετ παρακολουθείς? Πάρα πολύ παρακολουθείς. Εγώ ανδρώθηκα δημοσιογραφικά στο μπάσκετ. Mm. Στο μεγάλο ΠΑΟΚ δεκαετίας του 90 και τον ΑΡΤ δεκαετίας του 90. Μ' αρέσει το μπάσκετ, παρακολουθώ μπάσκετ. Βέβαια μου έχει χαλάσει λίγο η εικόνα στη συμπορία το άθλημα αυτό πήρε. Έχασε λίγο το στοιχείο του, αυτό που είχε το ελληνικό με τον Άρη, με τον ΠΑΟ κλπ. Παρακολουθώ Ευρωλίγκα, αγαπώ πάρα πολύ και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και με εξέπληξε πάρα πολύ η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Και ο οποίος αδικήθηκε και από τους διαιτητές ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει θέματα εκεί. Έφυγε ο Σπανούλης και έκανε καλή ομάδα, πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική στην επίθεση, με πιο πολλές επιλογές. Όμως το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό χρειαζόταν ένα Σπανούλης εκεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Και δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ο Νέντοβιτς όμως. Τον ξέρεις πριν? Όχι. Όχι. Ούτε εγώ. Ναι, και χθες όμως με τη Ζενίτε. Πήρε πάνω του. Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός. Πήρε πολύ επάνω του με την νίκη στο ΣΕΦ.
θα δούμε ένα Παναθηναϊκό αναγεννημένο που θα προσπαθήσει και στην Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα είναι πρώτος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσει στην Ευρωλίγκα να μπει τουλάχιστον στην οκτάδα, να πλασαριστεί. Ναι. Ωραία. Τι βλέπεις, πάμε στη Μαύρη Θύελλα, ναι, τώρα που είναι η μεγάλη σου αγάπη και έχεις ταυτιστεί απόλυτα, ναι, με αυτή την ομάδα. Η Μαύρη Θύελλα έχει την ευτυχία να έχει τον Γιώργο τον Πρασά τα τελευταία 3 χρόνια, 2, ο οποίος Πρασάς όμως έχει το μειονέκτημα, όπως το έχει και ο Παπαδόπουλος, να είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, να μην ξέρει τι γίνεται. Εδώ ουσιαστικά διοικεί ο Ράλης, είναι ο αρχηγός της Μαύρης Θύελλας και πολλοί πιστεύουν ότι είναι και πρόεδρος ακόμα της Καλαμάτας. Ο Ράλης έχει καλώς ή κακώς και πολλές αντιπάθειες στην Καλαμάτα. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, όπως έχουμε όλοι αντιπάθειες. Είναι ότι έχει μάθει να διοικεί συγκεντρωτικά, έχει μάθει λίγο κομπογιανίτικα να διοικεί ο Ράλης. Και αυτό το πληρώνει η Καλαμάτα που δεν πήρε μια διοδότηση, το πληρώνει η Καλαμάτα που δεν μπόρεσε να βγάλει δελτία στους Βραζιλιάνους και στο Λουπάνο ποδοσφαιριστές αξίας, λόγω εγκληματικών λαθών που έγιναν στη γραφειοκρατία. Το πληρώνει η Καλαμάτα που δεν παίζει στην Καλαμάτα και παίζει στη Μεσίνη. Ναι, εδώ όμως θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Τοράλη, ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος ο ίδιος του έχει δώσει το ελεύθερο και το. Το εκμεταλλεύεται. Να κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε εμείς. Λοιπόν, δηλαδή, πρέπει ο Γιώργος ο Πρασάς, λοιπόν, σωστά το λες, να δώσει την ομάδα να τη διοικήσει ένας μάνατζερ, ένας τεχνικός διευθυντής, ένας αθλητικός διευθυντής, όπως γίνεται σε όλες τις μεγάλες ομάδες και τις ευρωπαϊκές ομάδες, και να μπορέσει η Καλαμάτα να πάει σε μια άλλη εποχή. Να φύγει από τον κομπογιαννίτικο συγκεντρωτισμό του Γιώργου Τουράλη, ο οποίος την αγαπάει την ομάδα έτσι, πάρα πολύ και την έχει κρατήσει όρθια. Σε μια γάμα εθνική σε πολύ δύσκολες εποχές, γιατί αν δεν ήταν ο Ράλης να την έχει στη γάμα εθνική ή ο Αγαθοκλής ο Χριστόπουλος που ήρθε για 18 μήνες και έβαλε 600.000 ευρώ σχεδόν στην ομάδα, ο Αποστόλης ο Κουκούτσης και αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν ήταν λοιπόν ο Ράλης και ο Αγαθοκλής στη συνέχεια, δεν θα υπήρχε ο Πρασάς, θα την έβλεπε την ομάδα στο Α τοπικό και δεν πήγε να την πάρει. Κατάλαβες, αυτοί την κρατήσαν ζωντανή. Δυστυχώς όμως συνεχίζουν να κάνουν το παιχνίδι μέσα στην ομάδα. Φέτος τι βλέπεις το μια άνετη παραμονή στη Foot Super League 2. Ναι, αυτό, τίποτα περισσότερο. Όχι. Και είναι και δύσκολο και να ανεβείς, γιατί νομίζω ότι δίνεις μια ομάδα από τις 34. Τραγικό. Ναι. Και αυτή μεσοπαράζει. Ναι. Και σε αυτή την κατηγορία, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ομάδων. Βλέπουμε ομάδες μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν. Σε αυτά φταίει ο Αβγενάκης που έκανε ένα ομιχλώδες τοπίο. Δομών και το πώς πρέπει η ομάδα μάλλον τι πρέπει να υπάρχει, τι γραφειοκρατία πρέπει να υπάρξει. Δημιουργήθηκε μια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, μια ΕΠΟ με άλλες αρμοδιότητες, μια FIFA πάνω από το κεφάλι τους, κάτι διοικητικά πρωτοδικεία, κάτι δικαστήρια Αθηνών, ένα τεράστιο ομιχλώδες τοπίο έκανε την κατάσταση τραγική στη Super League 2. Με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Καβάλα να βάζει φοιτητές και μπασκεπολίστες για να παίξουν. Ναι, το είδα. Η Ζάκυνθος πότε να είναι μέσα, πότε να είναι έξω, πότε να ξαναμπαίνει μέσα, πότε να ξαναμπαίνει μέσα. Να γελάει ο κάθε πικραμένος και να έχουμε το πιο αστείο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 ετών στη Β' Εθνική. Μάλιστα, και πάμε σιγά-σιγά να κλείσουμε. Ο Σωτήρης Γεωργούτζος, τι στόχους έχει για το μέλλον? Ναι, εγώ στόχους έχω επαγγελματικά πάντα. Το Sport στο Νότο να προχωρήσει, να αρχίσει η εκπομπή μας να λειτουργεί επιτέλους στο YouTube, γιατί έχουμε κάτι θέματα με το ίντερνετ στα χωριά, άλλο μπέρδεμα τώρα. Και η περιφέρεια δεν μπορεί να έχει το upload που λέμε, να μπορέσει να ανεβάζει. Εδώ έχεις εταιρείες που μπορούν να σου δώσουν ένα 100 γραμμή, 200 γραμμή. Στην περιφέρεια, στα χωριά έξω από την Καλαμάτα, έχουμε 50 το πολύ, ουσιαστικά σου δίνει ένα download 22. Έτσι, το οποίο δεν είναι αρκετό. Προσπαθώ να λύσω αυτά τα προβλήματά μου. Και πιστεύω μέσα σε 10 μέρες, το πολύ 15, θα ξεκινήσει την εκπομπή στο YouTube. Ίσως τη δείχνω παράλληλα και στο Best, εδώ ζωντανά. Θα αρχίσει πάλι αυτό το παιχνίδι να γίνεται. Το ενδιαφέρον μου είναι να προχωρήσει πολύ το site. Είναι το πρώτο αθλητικό περιφερειακό site στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, βάσει στα στοιχεία της Google. Εγώ το ονειρεύομαι να γίνει στα 10 πρώτα αθλητικά site της χώρας, να συναγωνιστεί και τα site των Αθηνών. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ωραία. Και βγαίνετε και από μια ραδιοφωνική συχνότητα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν έχω αρχίσει πάλι. Ναι. Έκανα εκπομπές με τον Κώστα τον Γιαννάκη σε μια έτσι πρωτοποριακή κίνηση με πολλά ραδιόφωνα, 25 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Αχα. Και στο εξωτερικό, που βγαίναμε ζωντανά. Ακόμα δεν το έχουμε ξεκινήσει. Έχω απορροφηθεί και εγώ πάρα πολύ με
αυτά τα στούντιο που φτιάχνω τώρα. Ωραία. Ήταν κάτι πολύ το πετυχημένο στην Αυστραλία και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Βγαίναμε ταυτόχρονα. Μια ωραία γραμμή και προσπάθεια με τον Κώστα Γιαννάκη, το οποίο ίσως το συνεχίσουμε και φέτος. Αυτό δείχνει ότι αγαπάς και το ραδιόφωνο. Ναι, το αγαπώ, το αγαπώ και το ραδιόφωνο. Και πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός που κάνεις και εσύ το ραδιόφωνο με την τηλεόραση, με την εικόνα, είναι πλέον το μέλλον. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα στο τέλος. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα σχεδόν. Τα είπαμε όλα. Χαρά και τιμή μου που είμαι εδώ. Συνεχίστε αυτό που κάνετε τόσο πετυχημένα. Είσαστε το μόνο ραδιόφωνο στην επαρχία που παίζει μόνο ξένη μουσική. Έτσι. Είναι καταπληκτικό αυτό ίσως που κάνετε. Από τα λίγα έστω ραδιόφωνα. Που και είναι, θέλει και πολύ θάρρος να το κάνεις. Πολύ θάρρος και πραγματικά έχετε πάρα πολύ ποιότητα και πάρα πολύ υπέροχη μουσική με τις υπέροχες φωνές σας. Έτσι. Και εσένα προσωπικά σου δίνω συγχαρητήρια γιατί οι εκπομπές που κάνεις και στο Ιόνιαν που έκανες και που συνεχίζεις και είναι πραγματικά εναλλακτικές και στο Star έτσι, έχεις δώσει channel, πολλά έχεις χρόνια. Δώσει μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες αποκλειστικότητες και σου αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη. Νομίζω ότι με αυτή τη συνέντευξη. Κάποιοι τουλάχιστον σε γνώρισαν καλύτερα γιατί απάντησες και σε ερωτήσεις. Προσωπικά πράγματα. Εσύ και ο Αρναούτογλου με έχετε ρωτήσει αυτά. Ο Γρηγόρης επέμενε. Σε ερωτήσεις. Τον έχω γνωρίσει τον Αρναούτογλου. Το έχω κάνει και εγώ μια συνέντευξη στην αυτό. Μάλιστα, μου είχε κάνει και προσωπική ερώτηση. Έτσι, και είχα κάνει και ερωτική εξομολόγηση από τον Αρναούτογλου τότε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Χαρά και τιμή μου. Και στον Δανία να ευχαριστήσουμε. Μόνο μαύρη θύελα, έτσι. Μόνο μαύρη θύελα. Να ευχαριστήσουμε και τον Μανώλη Σφογιοργάκη που ανέλαβε την σκηνοθεσία της σημερινής συνέντευξης. Και θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε λίγες ώρες και με εικόνα από τα social media. Συνεχίζουμε μουσική και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο.